Έχουμε μαζί μας και τον καλημερίζουμε τον κύριο Γιάννη Μουζάλα, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Μουζάλα. Και λέμε μεγάλο, διότι βεβαίως είναι διαχρονικό πλέον. Έχει καταντήσει το θέμα το προσφυγικό, πάυλα μεταναστευτικό στην χώρα μας. Έχει έρθει όμως να προσθεθεί και ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα αυτό στη Χίο. Είδαμε πράγματα τα οποία ήταν ακραία. Ακραία, κύριε Μουζάλα. Έχετε δίκιο. Τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στη Σούδα, στη Χίο, είναι ακραία γεγονότα. Θα πρέπει κανείς να τα εξετάσει με ψυχραιμία. Εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα γεγονότα πήρανε αυτή την έκταση, ανεξάρτητα από το πώς ξεκίνησαν, την ημέρα που ήταν στο νησί της Χίου η Χρυσή Αυγή και έβγαζε πυρίσιους λόγους ενάντια στους μαύρους και στους αραπάδες και στους μουσουλμάνους που θα μας αλλοιώσουν. Η αστυνομία ερευνά διάφορες αναμίξεις. Ωστόσο, νομίζω ότι τα γεγονότα στη Χίο μας δίνουν την αφορμή να συζητήσουμε την κατάσταση στα νησιά μας, δηλαδή στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Λέρο, στη Κο, όπως διαμορφώθηκε μετά τη Συμφωνία Ευρώπης-Τουρκίας. Υπουργέ, η συμφωνία ισχύει, θέλω να πω, λειτουργεί. Τα αποτελέσματά της είναι αυτά που αναμένουμε. Οι φόβοι που εκφράζονται, ναι, και η Μέρκελ εχθές το είπε, και θέλω να το δω αν συμμερίζεται, ότι εάν αυτό το πράγμα πάψει να ισχύει, θα δώσει τεράστια όθηση σε ακροδεξιές αντιλήψεις μέχρι και κυβερνήσεις να κατακτήσουν. Επομένως, είδατε, στην ερώτηση αν ισχύει, η απάντηση είναι ότι ναι, ισχύει. Δεν ισχύει στον βαθμό που θα θέλαμε, δηλαδή στο να είναι μηδενικές οι ροές, αλλά ισχύει με σαφήνεια στο ότι έχουμε μια ροή 100-130 ανθρώπων την ημέρα. Αφήστε με να υπενθυμίσω ότι τέτοια εποχή είχαμε μια ροή 10.000 ανθρώπων την ημέρα. Το ζήσαμε πέρυσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Κινδυνεύει η συμφωνία να πέσει. Η δουλειά μου σαν υπουργός είναι να φοβάμαι συνέχεια ότι η συμφωνία κινδυνεύει να πέσει. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι και ο τρόπος που εκφραστήκατε δείχνει ότι η συμφωνία ήταν μια καλή συμφωνία. Η καλύτερη που μπορέσαμε να πάρουμε. Δύσκολη συμφωνία που πρέπει να την υπερασπιστούμε. Νομίζω ότι από εδώ ξεκινάει το πρόβλημα στα νησιά. Εάν θέλετε να σας δώσω μια πρώτη ανάλυση και μετά να με ρωτήσετε... Βεβαίως, σας ακούμε. Στα νησιά μας λοιπόν, με βάση τη συμφωνία, πρέπει να παραμείνουν μέχρι να εξεταστεί το αν μπορούν να επιστραφούν στη Τουρκία ή πρέπει να παραμείνουν στην Ελλάδα αυτοί οι οποίοι εισέρχονται. Πόσο καιρό πρέπει να εξετάζεται? Μέχρι να εξεταστεί. Όχι, το λέμε αυτό, κύριε Υπουργέ, το λέμε αυτό το πράγμα. Και εσείς λέτε. Ότι είναι πάρα πολύ αυτός ο κόσμος, ότι όλοι έχουν υποβάλει τέτοιου είδους αιτήματα. Επομένως, και λίγος ο κόσμος που διαχειρίζεται αυτή την υπόθεση. Μία στιγμή. Και τα μέσα που έχετε. Μία στιγμή. Αν θέλετε μετά να συζητήσουμε για την υπηρεσία ασύλου. Μπορούμε να συμφωνήσουμε στην αρχή ότι η συμφωνία αυτή γλίτωσε τη χώρα μας από 130.000 πρόσφυγες και μετανάστες που θα είχαν εγκλωβιστεί με κλειστά τα σύνορα. Συμφωνώντας εκεί πέρα, μπορούμε επίσης να πούμε ότι έχει μεγάλη σημασία να κάνουμε εμείς ότι περνάει από το χέρι μας ώστε να μείνει η συμφωνία. Είναι στο χέρι όμως και των άλλων να εκβιάζουν. Δηλαδή, αυτό είναι λόγος εμείς να υποκύψουμε στον εκβιασμό? Όχι. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς κάνουμε σαν κυβέρνηση και αυτό το οποίο η Ευρώπη ζητάει να κάνουμε και εμείς συμφωνούμε με αυτό, είναι να κάνουμε προσπάθειες ώστε να τηρηθεί η συμφωνία. Με αυτή τη λογική οι άνθρωποι αυτοί μένουν στα νησιά. Ο αριθμός δεν είναι 15-16.000, είναι περίπου 10 με 12.000 και έχετε δίκιο ότι καθυστερούν οι διαδικασίες ασύλου. Οι συνθήκες που ζουν είναι κακές. Είναι κακές και για αυτό το λόγο, επειδή οι συνθήκες που ζουν είναι κακές, οι συνθήκες που ζουν ήταν φτιαγμένες για τη φάση του μεγάλου κύματος, όπου όλοι καθόντουσαν 2-3 μέρες και βιαζόντουσαν να περάσουν από την Ιδωμένη. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς προτείναμε στα νησιά, κάναμε συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν βρήκαμε ανταπόκριση, βρήκαμε αρνητικούς τους τοπικούς άρχοντες και στη Σάμο και στη Χίο σε ένα βαθμό
πολύ μικρότερο βαθμό στη Μυτιλήνη, είναι στο ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς οι οποίοι είναι στα νησιά και αυτό θα οδηγήσει σε αποσυμφόρηση της έντασης. Ξέρετε, τι άλλο προτείναμε? Ναι. Προτείναμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε κλειστά κέντρα στα νησιά, κέντρα προς κράτηση, τα οποία θα μπορούν να περιορίσουν τους παραβατικούς και να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για την πιο γρήγορη απονομή του ασύλου. Οι δημοτικοί άρχοντες τα αρνήθηκαν αυτά. Ενώ μας είχαν δώσει χώρους, μετά τους πήραν πίσω. Εμείς λέμε ότι για τα νησιά έχουμε πρόγραμμα. Καθυστέρησε εξαιτίας μιας στήρας άρνησης. Θα πάρουμε χώρους. Εάν δεν μας δώσουν οι δημοτικοί άρχοντες, θα βρούμε χώρους. Θα φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες για αυτούς που υπάρχουν. Θα μεταφέρουμε στην Ελλάδα στοιχείο. Ξέρετε ότι στον 1,5 μήνα μεταφέραμε περίπου 1,000 ανθρώπους στην Αθήνα και σε άλλα κέντρα εδώ πέρα. Κύριε Μουζάλα, συμμερίζεστε την άποψη κάποιων ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα νησιά, οι οποίοι δεν είναι και καλά ακροδεξί, αλλά φοβούνται ότι μπορούν να καταλήξουν αυτές οι δομές τις οποίες λέτε εσείς και τις περιγράφετε με αυτόν τον τρόπο να γίνουν αποθήκες ψυχών. Βεβαίως. Διότι με δεδομένο αυτό που λέτε και εσείς ο ίδιος, ότι κοιτάξτε να δείτε, η υπηρεσία ασύλου λειτουργεί, θα πείτε για ποιους λόγους, με πολύ αργούς ρυθμούς. Έχουμε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών στο θέμα που είπαν ότι θα πρέπει, θα πρέπει να μάθουν οι κάτοικοι των νησιών να ζουν. Ακριβώς. Ο κάτοικος λοιπόν αυτού του νησιού, που δεν είναι και καλά ο ακροδεξιός, που δεν είναι ο άνθρωπος που θεωρεί ότι η διαφορετικότητα είναι το πρόβλημα σε αυτή τη ζωή, στο χρώμα, στη θρησκεία, στο φίλο, στο δεν ξέρω τι. Και είναι λίγο πιο ανοιχτός. Αλλά λέει ότι με συγχωρείς πάρα πολύ, φτιάχνοντας αυτές τις δομές, εγώ μπορεί να δημιουργήσω αποθήκες ψυχών εδώ πέρα. Καταρχήν να σας πω ότι εγώ είμαι από αυτούς που θεωρώ ότι ο άνθρωπος έχει δικαίωμα στον φόβο και το δικαίωμα στον φόβο πρέπει να το παλέψεις με πρακτικά μέτρα. Δεν χαρίζουμε κανέναν από τους κατοίκους της Χίου ή της Σάμου στην ακροδεξιά, στο ρατσισμό ή σε όλα αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτή τη φάση η άποψη «διώξτε τους από το νησί» είναι μια ακραία άποψη η οποία κάνει κακό στην πατρίδα μας. Δηλαδή, εάν τους διώξουμε από το νησί, θα πέσει η συμφωνία. Αυτό που αποκρύπτεται από τους κατοίκους της Χίου και της Σάμου είναι ότι εάν πάρουμε τους χιλιάδες ανθρώπους. Οι νησιώτες λοιπόν, και εκεί πέρα υστέρησαν κατά την άποψή μου οι τοπικοί άρχοντες, και εκεί πέρα κατά την άποψή μου βρήκανε έδαφος να αναπτυχθούν απόψεις ακροδεξιές, τους αποκρύπτουνε ότι αν φύγουν οι πρόσφυγες δεν θα μείνουν χωρίς πρόσφυγες και μετανάστες. Θα έρχονται 2.000 με 4.000 κάθε μέρα. Η παραμονή τους είναι αυτή που δημιουργεί... Η παραμονή τους, έχετε δίκιο, η παραμονή τους δημιουργεί μια καινούργια συνθήκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις κατάλληλες υποδομές για να μείνουν. Θέλουμε να τις φτιάξουμε και εμποδιστήκαμε. Θα τις φτιάξουμε όμως και ελπίζω ότι θα βρούμε τη συμπαράσταση των νησιωτών σε αυτό το πράγμα. Και επίσης είναι πλέον άνθρωποι που έχουν δύο διαφορετικά στοιχεία. Ενώ ήρθανε για να φύγουν στην Ευρώπη, ξέρουν ότι οι εναλλακτικές που έχουν είναι ή να μείνουν στην Ελλάδα ή να πάνε πίσω στην Τουρκία. Αυτό δημιουργεί κοιτάμε να φτιάξουμε κλειστά κέντρα. Εδώ ακόμα και η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει σημαία της τα κλειστά κέντρα, αντιτίθεται στη δημιουργία κλειστών κέντρων. Μερικές φορές είναι να τα λάθουμε. Στην ανακοίνωσή της είπε ότι εσείς δεν εφαρμόζετε. Για να τα δημιουργήσουμε. Και η Νέα Δημοκρατία αντιτίθεται σε αυτό το πράγμα στα νησιά, υποκύπτοντας σε εκβιασμούς ακραίων στοιχείων. Δεν είναι όλη η Νέα Δημοκρατία που αντιτίθεται. Μπορώ μετά εγώ, αν θέλετε, να σας πω πράγματα που άκουσα εχθές στη τηλεόραση για τα κλειστά κέντρα.
Και είναι ένα ερώτημα. Αλλά εγώ σας λέω, η κυβέρνηση λέει στα νησιά. Από συμφόρηση κουβαλώντας την Αθήνα και το κάναμε στοιχείο, τώρα ξεκινάει το πρόγραμμα για τη Σάμο, ανθρώπους οι οποίοι δεν θα μεταφερθούν στη Τουρκία. Από συμφόρηση της έντασης. Πώς? Δημιουργώντας καλύτερους χώρους και καλύτερες συνθήκες για να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οικογενειάρχες. Οι άνθρωποι που είναι σαν εσάς και σαν εμένα. Και που είναι και αυτοί φοβισμένοι και υποφέρουν και αυτοί από τα κακοποιά στοιχεία. Και δημιουργία κλειστών κέντρων για να βάλουμε μέσα κακοποιά στοιχεία και να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες του ασύλου. Δεν υπάρχει, κύριε, άλλη πρόταση στο τραπέζι. Να ρωτήσω η άλλη πρόταση, αυτό. Να με συγχωρέσετε. Παρακαλώ. Η άλλη πρόταση λέει να φύγουν οι πρόσφυγες. Υποκρύπτει από τους νησιώτες ότι αν φύγουν οι πρόσφυγες θα αρχίσουν οι περσινές ροές. Και οι νησιώτες, και εδώ πέρα επιτρέψτε μου να μιλήσω λίγο πιο τολμηρά, οι νησιώτες μας ξέρουν ότι παρότι υπέφεραν πάρα πολύ πέρυσι και αυτό τους έχει αναγνωριστεί, ξέρετε, προταθήκαν και για Νόμπελ και όλα αυτά τα πράγματα, και επιδείξαν αυτή τη συμπεριφορά την ίδια ώρα που όλο το νησί υπέφερε, όπως ξέρετε υπήρξαν κάποιες κατηγορίες οι οποίες από το κύμα αυτό των 2.000-5.000 κάθε ημέρα πλουτίσανε. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όμως επιχείρημα πολιτικής αυτό, Υπουργέ. Δεν σας κατάλαβα. Να σας πω τι εννοώ. Ναι. Περιγράφεται μια πραγματικότητα, ναι. Κανείς δεν θα το αφισβητήσει, αλλά δεν μπορεί στη συλλογιστική μιας κυβέρνησης να λέει ότι επειδή πλουτίσανε ή επειδή βγάλαν χρήματα από αυτούς που περνούσανε, δεν με πειράζει. Δεν λέω για τους νησιώτες. Αυτό άκουσα. Όχι. Τότε καλό είναι να το διευκρινίσουμε. Ακούσατε λάθος. Λέω ότι ενώ οι νησιώτες ταλαιπωρηθήκανε, υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, κάποιοι συγκεκριμένοι. Εάν επανέλθει η παλιά κατάσταση το με τους 2.000-4.000 την ημέρα, τους συμφέρει, τους συμφέρει. Και μήπως και αυτοί εμπλέκονται σε αυτό το στήρο όχι απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια για να απεγκλωβιστεί, να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες. Περιγράψτε ένα εκρηκτικό μείγμα, έτσι, ακροδεξιών αντιλήψεων και λαϊκισμού. Μάλιστα. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και είπατε, και νομίζω σωστά, ότι για να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα χρειάζονται έργα. Θα φτιάξουμε, είπατε. Θα φτιάξουμε το ένα, θα φτιάξουμε το άλλο, θα πάρουν. Τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχετε χρησιμοποιήσει όλα, τα πήρατε όσα μας δίνουν? Γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα ζήτημα. Ναι. Σας κατηγορούν. Πάλι είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αυτό είναι ένα δεύτερο, μια αλήθεια η οποία καλλιεργείται αυτή τη στιγμή συστηματικά. Κάθε φορά βγαίνει στην επιφάνεια, τώρα ξαναβγήκε έντονα. Στηρίζεται σε ψεύτικους υπολογισμούς. Καταρχήν θέλω να σας πω είπατε ότι... Είπατε μια αλήθεια που στηρίζεται. Μία αλήθεια. Μία αλήθεια. Προσπαθώ να αποφύγω, ξέρετε, τη λέξη ψέμα. Το είδα. Γιατί αποδίδει πρόθεση. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει παίξει ένα θετικό ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία. Και είναι λάθος να χρησιμοποιούν το όνομά του ότι ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται, δεν κάνει, δεν ράνει. Ο κύριος Αβραμόπουλος είναι ένας επίτροπος, μας βοηθάει. Τι έχετε πάρει. Η μία αλήθεια ξεκινάει ότι από το 700 εκατομμύρια έχει δώσει η Ευρώπη. Δώστε μου λίγο χρόνο να σας το αναλύσω. Είναι 509 εκατομμύρια τα οποία είχαν προϋπολογιστεί το 2014 για έξοδα της μετανάστευσης στη χώρα μας μέχρι το 2020. Καινούργια λεφτά από εκεί δεν εδόθησαν. Αυτά είναι, πώς τα λένε, προϋπολογισμένα. Για παράδειγμα, έχει μέσα κονδύλι που λέει 3 εκατομμύρια ευρώ για σκύλους για τα ναρκωτικά.